Αυτό είναι τα Maximo. Ένα τυπικό αυτοκίνητο, όπως άλλωστε έχουν όλοι οι αγρότες. Το quiz για σήμερα είναι εάν μπορείτε να μαντέψετε τι μοντέλο είναι. Αυτός που θα βρει τη μάρκα και το μοντέλο αυτού του αυτοκινήτου μπορεί να κερδίσει ένα ταξίδι στις Μπαχάμες με δικά του έξοδα. Λοιπόν, το πραγματικό quiz δεν είναι αυτό. Το πραγματικό quiz είναι αυτό που πολλοί λένε όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση, ας πούμε, και λέμε ότι, παιδιά, η γη τελικά φαίνεται ότι είναι επιπεδή, διότι μπορούμε να δούμε σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι μας λένε οι υπολογισμοί και τα νούμερα. Και λέει τώρα ένας έξυπνος αντίλογος, έτσι, μα καλά, αν ανέβω στην κορυφή ενός βουνού, ξέρω εγώ, στο Έβερεστ, τον Όλυμπο, ξέρω εγώ, αν ανέβω στις Άλπεις, θα μπορώ να δω τη Νέα Υόρκη. Φίλε μου, βλέπεις αυτή τη στιγμή την εικόνα αυτή που έχεις μπροστά σου? Καταλαβαίνεις τι βλέπεις? Στο βάθος λοιπόν υπάρχουν κάποια νησιά. Εσύ τα βλέπεις καθαρά? Η απόσταση είναι το πολύ 60 χιλιόμετρα. Τα βλέπεις καθαρά? Όχι. Μπορείς να δεις πέρα από αυτά τα νησιά? Όχι. Ποιος είναι ο λόγος? Μία πιθανότητα είναι, μα επειδή καμπυλώνει η γη, και από εκείνο το σημείο και μετά, από εκεί και πέρα αρχίζει να καμπυλώνει, οπότε δεν μπορούμε να δούμε. Δεκτό. Υπάρχει άλλη πιθανότητα? Όχι, δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Όποιος σας λέει ότι τα νομίσματα έχουν μία και μόνο όψη, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι προσπαθεί να σας ξεγελάσει. Μια δεύτερη πιθανότητα λοιπόν είναι ότι ο αέρας και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μας εμποδίζουν να δούμε πάρα πολύ μακριά, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, έτσι, ότι είναι τα βουνά, οι κορυφογραμμές των βουνών φαίνονται πολύ αχνά, ενώ το σημείο στις παραλίες, δηλαδή η αρχή των βουνών αυτών, από τη θάλασσα διακρίνεται ελάχιστα. Φυσικά θα μου πεις, ναι, μα τώρα δεν μπορώ να το δω αυτό. Καλύτερα κάνε ένα zoom και τέτοια. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τώρα ένα zoom. Κάποια στιγμή θα το δούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο μόνος σου μπορείς να το εξακριβώσεις. Και υπάρχουν φορές λοιπόν που βλέπεις ακριβώς την ίδια εικόνα και λες, πω, κοίτα πόσο πεντακάθαρα φαίνεται ένα σημείο, έτσι. Και υπάρχουν άλλες φορές που λες, καλά ρε φίλε, δεν βλέπω ούτε μπροστά από τη μύτη μου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ομίχλη, υπάρχει πάχνη, υπάρχει όλο αυτό που στην ουσία είναι νερό, είναι η υγρασία που έχει ο αέρας και χίλια δυο άλλα πράγματα, έτσι. Οπότε όλα αυτά, όλο αυτό το νερό, όλη αυτή η υγρασία και ναι, όλη αυτή η υγρασία κάνουν το φως να διαθλάται. Οπότε όχι, φίλε μου, δεν μπορείς να δεις μέχρι τη Νέα Υόρκη. Παρόλα αυτά, το παγκόσμιο ρεκόρ απόσταση φωτογραφίας συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας να είναι 400, δεν το θυμάμαι απ' έξω, 84 χιλιόμετρα νομίζω. 484 χιλιόμετρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ στην περιοχή που λένε ότι από αυτό το σημείο και λίγο πιο ψηλά από ό,τι είμαι εγώ, αυτή τη στιγμή φαίνεται το Άγιον Όρος στη Χαλκιδική. Τι απόσταση είναι αυτό? Θα ψάξω και θα σας πω. Πάντως δεν είναι 5 χιλιόμετρα που λένε οι μετρήσεις από τα επίσημα νούμερα τουλάχιστον, έτσι. Χαιρετώ και δύο. Τα λέμε σε λίγο.